Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0. Σήμερα έχω μερικά πακέτα, θα κάνουμε ένα unboxing. Θα δείτε μερικά πακέτα που μου έχουν έρθει εδώ πέρα, θα τα ανοίξουμε, δεν θα τα κάνουμε review. Απλά ένα unboxing ας πούμε, για να δείτε κι εσείς στο κανάλι τι ακολουθεί. Έχω ξανακάνει άλλο ένα τέτοιο βίντεο και γενικότερα ότι μαζευτούν 5-6 δεματάκια μαζί. Τα ανοίγω πρώτα σε ένα βιντεάκι και μετά τα βλέπουμε ένα-ένα ξεχωριστά, όποια αξίζουν. Είναι μερικά, πολύ λίγα, που δεν αξίζουν. Τους κάνω κανένα story ας πούμε στο Instagram, μόνο αυτό. Με έχει ακολουθήσει στο Instagram, ακολουθήστε με, Greek Unboxing. Έχω και στην περιγραφή link για να με τσεκάρετε. Και για τους πολύ βιαστικούς θα έχω affiliate links και για τα προϊόντα που απλά θα ανοίξουμε τώρα. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο δέμα. Εδώ με το μαύρο θα πιάσω πρώτα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι εδώ το μαγικό ανοιχτήρι. Κάποιος μου έλεγε να πάρω μαχαιράκι. Λέω σιγά, γιατί? Δεν το κάνω το μαχαιράκι. Παράσα, δεν κάνω τον παπά. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να είναι από Banggood. Και ναι. Α, όχι, από Gearbest. Ναι, όχι, από Banggood είναι. Είναι ένα τύπου ανοιχτήρι αυτό. Ανοίγει κονσέρβες. Ξέρετε, παλιά θυμάμαι υπήρχαν κάτι μαραφέτια, έτσι τάχωνες μέσα, χτύπαγες κιόλας και μετά το άνοιγες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άρα στην ουσία μας λέει ότι με ένα ας πούμε άγγιγμα μπορούμε να το ανοίγουμε. Θα το δοκιμάσουμε, θα κάνουμε review, θα πάω να πάρω καμιά κονσέρβα. Γενικότερα εγώ δεν τρώω κονσέρβες λόγω του ότι έχουν ένα κάρωσης συντηρητικά κτλ. Αυτό τώρα δεν είναι επί του θέματος. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο. Το οποίο είναι... Αχα, ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτά εδώ υποτίθεται καθαρίζουν τα σκεύη μαγειρέματος που παίρνουν αυτό έτσι λίγο ένα χρώμα, καφετίζουν και γενικότερα έχουν βρωμιές και όλα αυτά. Και αυτό υποτίθεται έχουν, ξέρω εγώ, ταξίνεις και γίνονται σαν καινούρια. Έχω εγώ εδώ πέρα το φουρνάκι, το οποίο έχει κάτι λεκέδες οι οποίοι δεν φεύγαν με τίποτα. Θα το δοκιμάσω, θα το κάνω βίντεο και θα το δούμε και αυτό. Πάμε να δούμε εδώ το λίγο πιο μεγάλο. Α, πριν να ανοίξω το πιο μεγάλο, θα σας δείξω αυτό εδώ. Το είχα πάρει αυτό στην έκθεση στο Μαρούσι εδώ πέρα που είχε γίνει στη Χελέξπρο. Εντάξει, ήταν μια τύψη εκεί πέρα η οποία στην κυριολεξία με τύλιξε και το αγόρασα. Υπάρχουν και κινέζικα τέτοια και στο Banggood και στο Gearbest. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή όπως σας έχω πει. Αυτό εδώ είναι φτιαγμένο στη Γερμανία. Ήταν λίγο ακριβό. Να σας πω τώρα την αλήθεια. Αυτό λέει εδώ πέρα 30 ευρώ, αλλά εγώ το πήρα γύρω στα 20 νομίζω. Πάντως μετά φεύγοντας από την έκθεση, πήρα την αδελφή μου τηλέφωνο και τη ρώτησα γι' αυτό. Αν ας πούμε ήταν χρυσοπληρωμένο, και μου είπε ότι με πιάσανε κορόιδο. Να σε καλά, ρε. Ευχαριστώ. Κάτσε να δούμε αυτό τι έχει. Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη αποτυχία. Τώρα αυτό δεν θα το ανοίξω. Είναι και καλά μια βλακιά, έτσι το βάζεις πάνω από το κινητό και φτιάχνει ολόγραμμα της πλάκας. Δεν νομίζω να δουλέψει, θα το κοιτάξουμε. Πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ, που είναι και το τελευταίο. Το οποίο... Και άλλη μια σακούλα μέσα, εντάξει. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά? Ναι ρε φίλε, το καλύτερο ανοιχτήρι. Δόντια, δόντια. Α, ωραία, είναι δύο πραγματάκια εδώ. Καταρχάς έχουμε αυτό εδώ, το οποίο το είχε δείξει και ο unboxing specialist, ο Σωτήρης. Το είχε δείξει αυτό, είναι και καλά για να πίνεις την Coca-Cola έτσι ανάποδα. Ήταν λίγο fail από ό,τι είχε πει και αυτός, αλλά το πήρα και εγώ, ήταν πανφθηνό και θα έχει πλάκα να το κάνω και εγώ. Okay. Και έχουμε αυτά εδώ, τα οποία μας ήρθαν τελείως καταστραμμένα. Για να κάνουν μασάζ στα μάτια. Και είναι γυαλιά τα οποία τα φοράς και σου κάνουν μασάζ στα μάτια. Λοιπόν, τώρα μην με ρωτάτε πώς μπορεί
κάτι, μια κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, να σου κάνει μασά στα μάτια ή γύρω από αυτά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουν πλάκα οι Κινέζοι, σκέφτονται κάτι τέτοια προϊόντα. Εδώ βλέπω ότι, ξέρω εγώ, το πυροβολάγανε μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να είναι σο μέσα το γκατζετάκι. Θα το δοκιμάσω, θα έχει πλάκα. Και εγώ νομίζω ότι αυτά τα τύπου τηλεμάρκετινγκ έχουν πιο πολύ πλάκα απ' όλα. Και άμα θέλεις να κάνεις δώρα, δωράκια έτσι κάφρικα στους φίλους σου, είναι η καλύτερη φάση. Γιατί τι δώρο να κάνεις σε κάποιον? Στην ουσία, δώρο κάνεις κάτι που άλλος, ας πούμε, δεν μπορεί να το πάρει. Είναι λίγο δύσκολο να μην μπορεί ο άλλος να πάρει, ξέρω εγώ, μια θήκη για το κινητό ή κάτι έτσι, ξέρεις, καθημερινό αναπτήρα ή οτιδήποτε. Αυτά μπορεί να τα βρει παντού. Αλλά γυαλί κάφρικο που είναι λίγο παραπέμπει σε, ξέρω εγώ, μαφιοζηλίκι, το οποίο κάνει μασάζ τα μάτια, δεν βρίσκεις παντού, ρε φίλε. Γι' αυτό έχει και πλάκα. Τέλος πάντων, θα σας έχω για όλα αυτά. Είναι κάτι που δεν έδειξα? Όχι. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, σωστά. Θα σας έχω links affiliate κάτω για να τα τσεκάρετε και εσείς τιμές και τα λοιπά. Θα τα κάνω ένα-ένα review ξεχωριστά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν γουστάρετε να τα δείτε και να δείτε και άλλα unboxing που θα κάνω στο μέλλον και θα είναι πολλά, κάντε subscribe στο κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Ένας δεν έκανε εγγραφή στο κανάλι μου και έμεινε στην ίδια τάξη.